σας και από μένα, φίλες και φίλοι, σαν εκπρόσωπος του Δημάρχου του Ανδρέα Παχακουρίδη, ο οποίος δυστυχώς, κυρία Πρόεδρε, δεν ήταν δυνατόν να παρευρίσκεται σήμερα, θέλω να σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την παρουσία σας εδώ. Πραγματικά, όπως ακριβώς περιέγραψε η Πρόεδρος, είναι ένα πολιτιστικός γεγονός που πρώτη φορά στο Δήμο Περιστερίου θα διαδραματιστεί. Εμείς, αγαπητή κυρία Καπόλα, δεν θα εκπλαγούμε από την επιτυχία της έκθεσης. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό, γιατί είμαστε μια πόλη η οποία δίνει πρώτη προτεραιότητα στον πολιτισμό. Και σαν ένα τέτοιο πολιτιστικό γεγονός δεχόμαστε αυτή τη συνδιοργάνωση της έκθεσης. Με συγχωρείτε. Αυτή τη συνδιοργάνωση της έκθεσης, προσπαθώντας να εμπλουτίσουμε αυτή την προβολή του βιβλίου με διάφορες εκδηλώσεις πολιτιστικές, οι οποίες θα κρατήσουν καθ' όλη τη διάρκεια της προβολής των βιβλίων, ευελπιστώντας όχι μόνο στα άμεσα αποτελέσματα, αλλά και μακροπρόθεσμα να αναπτύξουμε τη φιλαναγνωσία στους δημότες μας και σε όσους την επισκεφθούν, γιατί πραγματικά η έκθεση διαδραματίζεται σε ένα χώρο που είναι μοναδικός, όχι μόνο για το Δήμο Περιστερίου, είναι μοναδικός για την Αττική. Είναι ένα άλσος το οποίο είναι ανάμεσα σε 50 στρέμματα και όποιος επισκεφτεί αυτό το χώρο δεν θα αρκεστεί μόνο στο να διαλέξει και να επιλέξει τα βιβλία που του αρέσουν, αλλά θα ασχοληθεί και με ένα σωρό άλλα πράγματα, μεταξύ των οποίων και πολιτιστικές δραστηριότητες. Είναι ένας χώρος που μπορεί να φιλοξενήσει την οικογένεια με άνεση και πραγματικά αξίζει για κάποιον να τον επισκεφτεί, να τον δει, να αγοράσει τα βιβλία που του αρέσουν και να ασχοληθεί με ό,τι εκείνος ο χώρος μπορεί να του προσφέρει. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης είπαμε ότι θα έχουμε διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις που αφορούν τα σχολεία, τη νεολαία, αλλά και κάθε ηλικία. Είμαστε σίγουροι ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, γιατί πραγματικά εσείς τολμήσατε και στην δική μας έτσι την ανάσα συντονιστήκατε και θεωρώ ότι θα παρουσιάσουμε κάτι πολύ όμορφο. Μπορεί να είναι η πρώτη χρονιά, είμαι απόλυτα σίγουρη όμως ότι αυτό θα γίνει θεσμός και όπως πολύ σωστά λέτε δεν είναι μόνο το κέντρο της Αθήνας, είναι η περιφέρεια της Αθήνας που μπορεί να προσφέρει περισσότερα. Γεγονός ότι η πρόσβαση είναι τόσο πολύ εύκολη στο σημείο του Άλσους Περιστερίου, δηλαδή είναι ένας χώρος ο οποίος είναι δίπλα στον σταθμό μετρό Ανθούπολη, ένα σταθμός ο οποίος συνδέει επί της ουσίας όλη την Αττική με το Δήμο Περιστερίου και γι' αυτό δεν ευελπιστούμε μόνο στην επισκεψιμότητα των δικών μας δημοτών, ευελπιστούμε να κάνουμε ένα χώρο ο οποίος θα δέχεται επισκέπτες από όλη την Αττική και βέβαια διαχρονικά, μια και εμείς φιλοδοξούμε για τη θεσμοθέτηση αυτής της έκθεσης, να γνωριστεί όλο και περισσότερο από τους υπόλοιπους Αθηναίους και τους υπόλοιπους κατοίκους της Αττικής. Είναι πανεύκολο για κάποιον να έρθει στο Άλσος Περιστερίου παίρνοντας το μετρό από οπουδήποτε. Σωστά. Και ένα τελευταίο που ξέχασα και εγώ να πω πριν, ότι παίρνουμε μια πρωτοβουλία σε αυτή την έκθεση και καλούμε τους επισκέπτες να φέρουν ο καθένας από ένα αγαπημένο του βιβλίο, το οποίο μετά θα δωριστεί στην βιβλιοθήκη του Χαμόγελου του Παιδιού.